Την πέμπτη της νίκη τη φετινή σεζόν πανηγύρισε η ΑΕΛ, η οποία επικράτησε με 3-0 στη Λάρισα κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι Βυσσινοί προηγήθηκαν νωρίς όταν μόλις το 5ο λεπτό ο Γκίνος στην προσπάθειά του να απομακρύνει πρώτου Φατιών έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον Απόλλωνα, καθώς το 50 ο Στάδης αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η ΑΕΛ συνέχισε να πιέζει με στόχο ένα δεύτερο γκολ, κάτι που κατάφερε στο 63 όταν μετά από μια εξαιρετική ατομική ενέργεια του Μιλοσάβλεβιτς, ο Νούνιτ βρήκε δίχτυα σε ανυπεράσπιστη εστία. Ο Σλοβαίνος ήταν αυτός που πέτυχε και το τρίτο γκολ της ομάδας του, εκμεταλλευόμενος ιδανικά την ασταθή απόκριση του Χουάντερσον. Καθοριστικά ήταν και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο τα πρώτα λεπτά. Δεχτήκαμε ένα γκολ από κακή τοποθέτηση των παιχτών μέσα στην περιοχή μας μετά από ένα φάουλ από πολύ μακριά. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ δείξαμε χαρακτήρα μετά τον γκολ, όσα είχαμε σχεδιάσει ανατράπηκαν με την αποβολή που έγινε του Στάθη. For us it was very important game to win because we need a point. We started the game very well. After 5 minutes, we scored a goal. After that, we dropped too much our defensive line, and we give them the possibility to keep the ball too much. But the second half, we played much better, and I think we deserve this result. Αυτό το τρίποντο προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στην ΑΕΛ στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την παραμονή της στη Super League σουρωτή.